Μήνυμα ελπίδας κατά του καρκίνου στέλνει η Βολιώτης εικαστικός Βασιλική Καλούτσα, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο του Βόλου την ποδηλατοδρομία προς την Αθήνα με σύνθημα «Κύκλος ζωής». Συνοδευόμενη από τον ποδηλάτη Θεοφάνη Παναγιωτόπουλο και από αυτοκίνητο που θα την ακολουθεί για λόγους ασφαλείας, η κυρία Καλούτσα θα διανύσει τη διαδρομή σε διάστημα 3 ημερών με ενδιάμεσες τάσεις στις πόλεις της Λαμίας, της Αταλάντης και των Ινοφύτων, ενώ ο τροματισμός της ποδηλατοδρομίας θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στο Μαρούσι. Νιώθω ότι πρέπει να τα καταφέρω πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που πάω να κάνω. Δεν νιώθω δυνατή αυτή τη στιγμή, νιώθω όμως πάρα πολύ συγκινημένη, να πω την αλήθεια. Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη και νιώθω πάρα πολύ την αγάπη όλων γύρων μου και την υποστήριξη και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Όταν έχεις ένα όνειρο και το μοιράζεσαι με τους υπόλοιπους, τότε γίνεται πραγματικότητα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θες να φέρεις, είτε γενικότερα με την κοινωνία, είτε γενικότερα με αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, την αισιοδοξία, το μήνυμα της ελπίδας, της χαράς, να μην το βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι ο κύριος άξονας που κινούμαστε. Βέβαια έχει να κάνει και με το μήνα του καρκίνου. Οπότε συνδυάσαμε, κάναμε συνδυασμό των πραγμάτων. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να μεταφερθούν μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και δύναμης σε όλους τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Πρόκειται για δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, η οποία υποστηρίζεται από τους Δήμους Βόλου, Λαμιαίων, Λοκρών, Τανάγρας και Αμαρουσιατικής, καθώς και από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας. Εγώ έκανα πάρα πολλές προσπάθειες με την ψυχή μου και το σώμα μου να νικήσω αυτή την ασθένεια τη στιγμή που. Δεν υπήρχαν πολύ καλές προοπτικές, τα κατάφερα και θέλω με αυτό το δρόμο που κάνω με το ποδήλατο να εμψυχώσω όλες τις γυναίκες και όλους τους καρκινοπαθείς που πάσχουν αυτή τη στιγμή, να τους περάσω ένα μήνυμα αγάπης για τον εαυτό μας, ένα μήνυμα σεβασμού προς τον εαυτό μας και ένα μήνυμα αλλαγών στη ζωή μας. Η Βασιλική Καλούτσα αντιμετώπισε πριν από 10 χρόνια έναν επιθετικό και μεταστατικό καρκίνο με αισιοδοξία και θετική στάση ζωής. Όπως η ίδια ανέφερε, ο καρκίνος τη βοήθησε να αλλάξει τρόπο ζωής αλλά και να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσα από ενεργό δράση στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Συλλόγου Καρκινοπαθών της Μαγνησίας. Οι αρχικές προβλέψεις δεν ήταν καλές. Περιμένανε μετάσταση μέσα σε 7-8 μήνες. Μόλις τελειώσαμε τις πρώτες δύσκολες βαριές χημοθεραπείες, μου είπαν δυστυχώς, κυρία Καλούτσα, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εκεί ήταν που έβαλα ένα διπλό πείσμα στη ζωή μου και είπα ότι εγώ θα ζήσω και θα νικήσω και τα κατάφερα. Αγωνίστηκα 3,5 χρόνια με χημοθεραπείες και αγωγές. Ακόμα και τότε άκουσα το δυστυχώς, κυρία Καλούτσα, θα περιμένουμε μετάσταση, αλλά εγώ τα κατάφερα. Δεν έχω κάνει μετάσταση. Έχω αλλάξει τη ζωή μου, έχω αλλάξει τον τρόπο της ζωής μου, τον τρόπο της σκέψης μου, τον τρόπο που κάνω πράγματα στη ζωή μου και τα έχω καταφέρει. Είμαι νικήτρια. Πόσα χρόνια περάσαν από τα δυστυχώς που ακούγατε? Από τη μέρα που νόσησα, 10 χρόνια έχουν περάσει τώρα. Από το τελευταίο δυστυχώς έχουν περάσει 6,5 χρόνια.